Νέο ναι, καμπανάκι όμω χτυπάει εφορία σε όσου έχουν χρέη και πρέπει να τα ρυθμίσουν έω τι 26 του μήνα σε 72 δόσει. Ο Βασίλη Τσεκούρα έχει περισσότερα, καθώ τη ρύθμιση μέχρι στιγμή για τα κορονοχρέη, έτσι έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, έχει μπει σχεδόν ένα στου 10. Αυτό λένε τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμή από την, από ΑΔΕ. Και πλέον επόμενο μετρά, αντίστροφο χρόνο, μια εβδομάδα έχει απομείνει μέχρι να λήξει η προθεσμία για την ένταξη στι 72 δόσει. Οι αιτήσει λοιπόν πρέπει να γίνουν μέχρι τι 26 του μηνό. Δεν λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν θα δοθεί παράταση. Λίγο αμφίβολο το, το βλέπω αυτό. Ε, Πού κολλάει η όλη υπόθεση, όπω μα λένε. Η πληρωμή τη πρώτη δόση πρέπει να γίνει τρει μέρε αφού υποβληθεί η αίτηση. Δηλαδή, Όποιο κάνει 26 Ιανουαρίου την αίτησή του, που είναι η καταλεκτική ημερομηνία, πρέπει να πληρώσει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Αυτό είναι όμω μόνο για την εφορία, διότι για τον ΕΦΚΑ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή... Ε, έχουμε 767.645 ελεύθερου επαγγελματίε και αγρότε που έχουν ε, χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία και μπορούν να τα ρυθμίσουν. Οι οφειλέ του είναι σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, εκρεμεί βεβαίω οφειλών. Από εργοδότε και επιχειρήσει. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θυμίζουμε ότι για τον ΕΦΚΑ η αιτήση είναι μέχρι 31 Ιανουάριο και όχι 26. Αλλά μέχρι να πάρουν, βεβαίω, δεν μπορούν να κάνουν και αιτήση. Ακριβώ αυτό. Άρα δεν αποκλείται να δοθεί παράταση για τον ΕΦΚΑ, Ερωτηματικό και για την εφορία. Θα παρασύρει και την άλλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.